λίγο στις 10 παρατέταρτο ήταν αυτό το σκυλί και παίρναγε ένας άνθρωπος με μια σακούλα και τον δάγκωσε ακριβώς πίσω στον πούτι. Εντάξει, τον έβαλε τον άνθρωπο μέσα στο κύριο Σιράκη του Βασίλη, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και μετά δάγκωσε, πήγε να δάγκωσε ένα παιδάκι, το οποίο άρπαξε το παιδάκι και έπιασε το καρότσι. Ήταν μέσα καρότσι, μωρό. Βεβαίως. Το τράβηξε η γυναίκα, εντάξει, πανικοβλήθηκε ο κόσμος και άδειασε εκεί μπροστά. Ένας πήγε να το κλωτσίσει και τον άρπαξε μετά από πίσω. Και ο τρίτος, ο άνθρωπος του έσχισε το τζιν όλο και το χωρίσε τα δόντια μέσα εδώ. Και μετά πήγα την περιοριστική εγώ τηλέφωνο, έδωσα το όνομά μου, να έρθει ο κόσμος και ήρθε εδώ πέρα. Αλλά αυτό κλαίει στο πόδι του πίσω στην κοιλιά. Κάτι έχει στην κοιλιά του. Ωραία. Είναι κρίμα δηλαδή να πειράξει κάποιον άλλον. Δεν είναι προς Θεού, όλοι έχουμε σκυλιά. Μας καλέσανε για την περίπτωση ενός σκυλιού το οποίο λέει ότι δάγκωσε. Εμείς θέλουμε να εξετάσουμε και τις δύο απόψεις, να δούμε δηλαδή αν όντως έγιναν αυτά. Πιστεύω ότι σαν φιλοζωική θέλουμε άνθρωποι και ζώα να συμβιώνουμε αρμονικά, σε όποιο περιβάλλον ζούμε. Η δικιά μας η ενέργεια ποια θα είναι, να το ανεβάσουμε το σκυλί πάνω στην ποινία του Δήμου, να το ελέγξει ότι είναι καλά και να πιστοποιήσουμε ότι δεν έχει επιθετική συμπεριφορά και να ξανααποδοθεί στο περιβάλλον του. Οπωσδήποτε δεν θέλουμε να υπάρχουν παράπονα.